Βάζουμε μια ανωτελεία και πάμε με Γανίση αυτή τη στιγμή. Για να δώσουμε παλμό, να μας δώσει ρεπορτάζ ο διαχειριστής του Μεγανίση News, ο Γιώργος ο Γαβρίλης. Δεν ξέρω, καλό απόγευμα, φίλτατε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλό απόγευμα, Παναγιώτη μου, καλό απόγευμα. Ξέρω ότι δουλεύεις, ξέρω ότι σε διακόπτω από την επιχείρηση που έχεις εκεί, το πανέμορφο εστιατόριο μέσα στο πράσινο. Αλλά έτσι ήθελα λίγο το σχολείο σου. Γιατί δεν ξέρω αν μιλήσαμε μετά τις εκλογές. Έχουμε μιλήσει? Δεν έχουμε μιλήσει, όχι. Δεν έχει τύχει να μιλήσουμε μετά τις εκλογές. Δεν έχει τύχει να μιλήσουμε μετά τις εκλογές, η αλήθεια είναι. Όντως. Και θα ήθελα έτσι πάντα κάνουμε μία μέσα στο καλοκαίρι έτσι μία συζήτηση. Είμαστε στις 2 του Αυγούστου και κάθε χρόνο σε ρωτάω πώς πάει η κίνηση και στο Μεγανίσι. Εδώ στη Λευκάδα ακούω παράπονα. Διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παράπονα. Βέβαια τώρα Αύγουστος είναι, το νησί έχει κόσμο. Ναι, κοίταξε να δεις, τα παράπονα στη Λευκάδα από ό,τι ξέρω έχουν κάποια βάση, διότι τα μαγαζιά περάσαν ένα άσχημο Ιούλιο. Αχα. Έτσι, ναι, δηλαδή ήταν πεσμένη κάπως η τουριστική κίνηση τον Ιούλιο. Και σύν της άλλης ότι υπήρχε και χαμηλά ποιοτικός κόσμος, οικονομικά ας πούμε. Δεν υπήρχε κόσμος από την πρώην Ανατολική στην Ευρώπη ας πούμε. Αυτό δεν είναι όμως Γιώργο τα τελευταία δηλαδή, χρόνια. Αυτά δεν είναι, κάθε χρόνο το ίδιο δεν λέμε. Ναι, κάθε χρόνο λέμε το ίδιο για διαφορετικό μήνα, νομίζω. Μία είναι ο Ιούνιος, μία είναι ο Ιούλιος. Εξαρτάται πού τίθονται οι προσδοκίες κάθε χρόνο του τουριστικού μας προϊόντος. Θεωρώ ότι για το Μεγανίσι, ας πούμε, ότι η κίνηση βαδίζει στα περσινά επίπεδα και πολύ πιθανόν να είναι και ελαφρά ανεβασμένη. Μάλιστα. Σε ό,τι αναφορά την εστίαση. Σε ό,τι αναφορά το ποτό, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Δηλαδή, εύκολα πάνε για φαγητό, γιατί έχουμε οικογενειακό τουρισμό. Ναι. Εμείς απευθυνόμαστε σε αυτό το είδος του τουρισμού, στο Μεγανίσι, λόγω του ότι προσφέρουμε πολυτελείς κατασκευές, ας πούμε, βίλες. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι το ποτό υποφέρει. Υποφέρει το ξενύχτη. Ναι, το ξενύχτη. Νομίζω ότι γενικότερα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτό το μοντέλο. Δεν ξέρω δηλαδή αυτό το ορθάδικο της δεκαετίας του 90 σε αυτό το βαθμό τύπου βγαίνουμε με δισκοτέκ και τέτοια. Δεν υπάρχει σε αυτό το βαθμό νομίζω. Γι' αυτό και τα καταστήματα και στη Λευκάδα και παντού έχουν προσαρμοστεί και προσφέρουν και το φαγητό με το ποτό μαζί. Ξέρεις, αντιλαμβάνεσαι. Δεν περισσεύουν από ό,τι φαντάζεσαι τα χρήματα τελευταία. Έχουν εξαντληθεί και τα τελευταία αποθέματα. Οπότε αυτό σημαίνει κατά κόρον, ας πούμε. Μάλιστα. Και σε Λευκάδα και σε Μεγανίσι. Τώρα όμως που ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα έχει το ξεφτεί η οικονομία, γιατί τα νομοσχέδια είναι έτοιμα από καιρό. Θέλω λίγο πραγματικά, θέλω ένα δικό σου σχόλιο, καθώς έχουμε μιλήσει και προεκλογικά. Ήταν αναμενόμενα τα αποτελέσματα, να πάμε λίγο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν αναμενόμενα τα αποτελέσματα για το Δήμο Λευκάδας, για σένα? Τα αποτελέσματα, κοίταξε να δεις, τα αποτελέσματα για το Δήμο της Λευκάδας λίγο πολύ ήταν αναμενόμενα. Ναι, τα έχουμε πει, γιατί στο Δήμο δεν είχαν επιλογές, είπαμε, στη Λευκάδα. Σωστά. Ότι είχαν... Μάλιστα. Αν έχεις να κάνεις δουλειά, μην αγχώνεσαι. Μπορώ να σε ξέρεις, παιδάκι μου. Αν σε φωνάξουν, σε καλύπτω. Μη στεναχωριέσαι, γιατί ξέρω ότι τρέχεις αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Θέλω λίγο, δεν θα σε καθυστερήσω πολύ, γιατί ξέρω ότι τρέχεις. Απλά ήθελα έτσι λίγο το σχόλιο σου. Είσαι ενημερωμένος τώρα για το τι συμβαίνει, για παράδειγμα, στη Λευκάδα όσον αφορά τα απορρίμματα, τους προβληματισμούς που υπάρχουν για το επίπεδο του τουρισμού? Δεν ξέρω αν έχεις κάποιες πληροφορίες για τη σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου ή αν υπάρχουν ζυμώσεις ή αν θα καταφέρουμε τελικά να υπάρχουν οι απαραίτητες συνεργασίες για να τρέξει ο Δήμος μπροστά. Κοίταξε να δεις. Πολύ φοβάμαι ότι στη Λευκάδα τώρα γίνεται μια ετεροχρονισμένη ή μεταχρονισμένη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση που γίνεται τώρα για τα σκουπίδια, για τα προβλήματα της Λευκάδας, πιθανόν θα έπρεπε να είχε προηγηθεί των εκλογών. Μάλιστα. Και αυτό προσπαθήσαμε μαζί όλο αυτόν τον καιρό. Σωστό. Έτσι, να κάνουμε μια κουβέντα, ανοίξουμε μια κουβέντα για τα προβλήματα της Λευκάδας. Λοιπόν, τώρα που έχουμε πάει λοιπόν στο ταμείο, έχουμε πληρώσει το λογαριασμό και ψάχνουμε να ανοίξουμε μια συζήτηση για το πώς, τι θα γίνει με τα σκουπίδια,
Μήπως είναι λίγο ετεροχρονισμένο, φαντάζομαι. Δηλαδή, μήπως όλη αυτή η κουβέντα πρέπει να γίνει προεκλογικά. Ξέρεις τι. Σαν να έχουμε εκλογές αύριο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, σκέψου ότι επειδή συζητήθηκε τώρα το θέμα της ενδιάμεσης λύσης που μας καίει, ακούστηκαν και φωνές στο Δημοτικό Συμβούλιο, η κυρία Καρφά και ο κύριος Γλιγόρης, που είπε ότι δεν πρέπει να γίνεται. Να μην δίνεται στη δημοσιότητα η ενημέρωση που γίνεται και όλα όσα γίνονται και όλες οι σκέψεις που γίνονται, για παράδειγμα και στην Αθήνα, και για τη μεταβατική λύση. Πρέπει να υπάρχει μία ενημέρωση του κόσμου, να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Ναι, αλλά δεν θα πρέπει να το γνωρίζουμε προεκλογικά. Πάλι τίθεται το ίδιο ερώτημα. Δηλαδή, μήπως ματαιοπονούμε όταν ανοίγουμε μια συζήτηση, όταν είναι ήδη λυμμένες οι αποφάσεις, όταν είναι ήδη λυμμένα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι. Ναι. Λοιπόν, ξέρω ότι... Θέλω να σου πω, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη Λευκάδα, τα οποία τώρα, επειδή μας πλακώνουν, το ένα μετά το άλλο, αρχίζουμε και τα βρίσκουμε μπροστά μας και συζητάμε και λέμε με αυτό τι γίνεται, με το άλλο τι γίνεται. Μάλιστα. Και ενώ έχουμε καταφέρει σχεδόν, ας πούμε, να ρίξουμε τόσο πολύ το τουριστικό προϊόν, και επειδή αρχίσουν να μας λείπουν έσοδα, αρχίσουμε και ανοίγουμε τέτοιου είδους συζητήσεις. Και αυτές οι συζητήσεις το επόμενο διάστημα φαντάζομαι ότι θα ενταθούν. Γιατί και τα προβλήματα θα οξύνονται και τα προβλήματα είναι εκεί και χρονίζουν από δεκαετία και βάλε. Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι ένα σοβαρό σχεδιασμός. Δεν καθίσαν οι δημοτικές παρατάξεις και την επομένη των εκλογών να καθίσουν να τα βρούνε για συνεργασίες που απαιτεί το νέο αυτοδιοικητικό σύστημα. Δεν καθίσανε προεκλογικά να δούμε πού συμφωνούν προγραμματικά. Ναι. Να έχουμε εκεί τέτοιου είδους συγκλήσεις. Και τώρα φυσικά τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Είναι σωστό τώρα αυτό το οποίο λες, γιατί όταν μερικές φορές κρίνουμε με βάση την τσέπη, όταν η τσέπη θα έχει αδειάσει, τότε ίσως θα είναι αργά. Και αυτός είναι ένας προβληματισμός. Βέβαια, υπάρχουν και προσδοκίες από τη νέα Δημοτική Αρχή του Χαράλα Μπουκαλού, ο οποίος νομίζω ότι τις έχει καταγράψει σε μεγάλο βαθμό. Τον συνάντησε στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας, είχαμε μια σύντομη συζήτηση. Γνωρίζει τα προβλήματα. Πιστεύεις ότι υπάρχουν. Πρέπει να έχουμε μεγάλες προσδοκίες από το νέο σχήμα που θα προκύψει, φίλε Γιώργο? Νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Γιατί όσο και να θέλει ο κύριος Καλός, δεν διαθέτει την πλειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μόνο 8 Δημοτικούς Συμβούλους, αν θυμάμαι καλά. 6 νομίζω. Ή όχι, κάνω λάθος. 6. Ναι, 6. Με 6 Δημοτικούς Συμβούλους, λοιπόν, και με αυτό το κλίμα και με αυτή την παιδεία και την κουλτούρα που υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να υπάρχουν εκεί μέσα ως σύμβουλοι τόσες διαφορετικές απόψεις. Δεν νομίζω ότι κανένας υποψήφιος, κανένας δήμαρχος, ας πούμε, εν ενεργεία μπορεί να είναι αισιόδοξος. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω. Όσο και καλές προθέσεις να έχει. Βεβαίως. Εντάξει, ναι. Βεβαίως αυτό θα δούμε και τους ανθρώπους κλειδιά που θα είναι σε κέρυες θέσεις για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Έχω ένα ερώτημα εδώ, μου έχει έρθει από την Νίκη, αναφορικά με κάποιες ανακοινώσεις στο Δήμο Ελωμένου για τα φορτηγά που έρχονται στο Σκορπιό. Έχεις κάποια ενημέρωση γι' αυτό, δηλαδή αν έχει αλλάξει κάτι και για ποιο λόγο υπάρχουν αυτά τα παράπονα, ότι έχει καταστραφεί εκεί πέρα ένα μέρος που έχουν φτιάξει και ο πολιτιστικός σύλλογος, και γενικότερα υπήρχε έτσι μια αναταραχή. Γίνονται εργασίες στο Σκορπιό αυτή τη στιγμή? Ναι, γίνονται κάποιο είδος εργασίες στο Σκορπιό, από ό,τι φαντάζομαι. Αυτά τα είχαμε συζητήσει όμως, αν θυμάσαι, είχα αποβάλει και στα ερωτήματα που είχα κάνει. Τι νομίζετε, ας πούμε, τώρα για την ανάπτυξη στο Σκορπιό, με όλο αυτό τον όγκο, ας πούμε, των φορτηγών? Το είχαμε προβλέψει και αυτό. Το είχαμε συζητήσει, αλλά... Θα περνάει από το δικό δίκτυο την ίδια στιγμή που είναι τόσο πολύ επιβαρημένο και δέχεται τέτοιες πιέσεις από τα αυτοκίνητα και στην κατάσταση που βρίσκεται. Αυτά τα είχαμε πει και τα είχαμε ανοίξει αυτά, τα είχαμε πει, τα είχαμε συζητήσει αυτά τα πράγματα. Σωστά. Δεν ξέρω αν γίνεται κάτι τώρα, ας πούμε, αλλά φαντάζομαι ότι... Νομίζω ότι από ό,τι μου λέει εδώ οι φίλοι, ότι πάλι περνάνε και δημιουργούν και φασαρία, αλλά και από την άλλη έχουν καταστρέψει το πλακό και μια πλατεΐτσα που έχει δημιουργηθεί. Δεν ξέρω τώρα τι μου λένε. Γενικά, και όχι με τα αυτοκίνητα του Σκοπίου. Υπάρχει ένα θέμα και με το φερμπότ, ας πούμε, στο Γιδρύ, που όταν επιβάζονται και αποβάζονται αυτοκίνητα γίνεται ένας κακός χαμός.
Γενικά δεν έχουν λυθεί, είπαμε, τα χρονίζοντα ζητήματα στο νησί και τη Λευκάδα και στο Νιδρύ και στο Μεγανήσι. Και επειδή αυξάνεται ενδεχομένως ο όγκος και των οχημάτων και τον κόσμο που επισκέπτονται, αρχίζονται και φαίνονται σοβαρά διέξοδα. Και να δω, ας πούμε, κάτω από αυτή την πίεση, ποια δημοτική αρχή θα αντέξει και θα να ανταπεξέλθει και να παράξει έργο. Όταν, ας πούμε, δεν έχει αυτό που λέμε πατάει σε καμένη γη. Μάλιστα. Δεν έχει ένα προηγούμενο σχέδιο, ένα προηγούμενο μπούσουλα. Δεν έχουν καταφέρει οι φορείς της Λευκάδας να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να πούνε, ρε παιδί μου, εκεί θέλουμε να πάμε τη Λευκάδα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Όλα άναυκα. Από την άλλη όμως, όπως με ρωτάνε εδώ, θα έπρεπε να έχουμε προβλέψει την τουριστική εξέλιξη του νησιού. Βεβαίως θα έπρεπε να είχαμε προβλέψει. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή ήταν φαινόμενη. Η τουριστική κίνηση του νησιού ήταν μια φαινόμενη. Από τη στιγμή, ας πούμε, που ξέραμε ότι κάποια στιγμή το Άκτιο θα εξελιχθεί, ξέραμε ότι κάποια στιγμή οι δρόμοι γίνονται, θα γίνει η σύνδεση με την Αυρακία, δεν μένει τίποτα στάσιμο. Κάποια στιγμή ανοίξανε τα τούνελ και έγινε 3,5 ώρες Λευκάδα Αθήνα. Δεν το ξέραμε. Μάλιστα. Όλα αυτά τα ξέραμε και τα σπρώχναμε κάτω από το χαλί και ασχολούμαστε με μικρονησφέτεια. Σωστά. Και με το να πετάμε τα λεφτά δεξιά και αριστερά χωρίς να παράγουμε ουσιαστικό έργο. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή αυτά που κάνουμε τόσα χρόνια θα τα πληρώσουμε αυτή τη στιγμή. Και κάποια στιγμή θα μείνουμε με ό,τι πιο άχρηστο και πιο τελευταία ποιοτικά στον τουρισμό και θα κλαίμε τη μοίρα μας. Νομίζω ότι το Μεγανήσι στοχεύει διαφορετικά, όπως είπες λίγο πριν. Δηλαδή έχει μια. Στοχεύει διαφορετικά. Έχει την ιδιωτική πρωτοβουλία που έχει, που έχει μεγάλη δραστηριότητα και έχει αναπτύξει ένα ποιοτικό προϊόν, αλλά από την άλλη δεν συμβαδίζει με τις πολιτικές του Δήμου. Δεν ακολουθούν οι υποδομές του Δήμου. Να σου υπενθυμίσω και σε εμάς ότι έχουμε πρόβλημα και εμείς με τα σκουπίδια, έχουμε πρόβλημα με τους βιολογικούς, έχουμε πρόβλημα με περιφερειακούς. Δεν έχουμε περιφερειακούς δρόμους. Σύνολο όλων των άλλων αυτών έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το οδικό δίκτυο από τα βαριά οχήματα που περνάνε για να χτιστούν όλες αυτές οι δίλες. Και το πρόβλημα έχει οξυνθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά δρόμος ο οποίος να είναι καλοφτιαγμένος. Παντού υπάρχουν προβλήματα. Μάλιστα σε κάποια σημεία έχει καταρρεύσει ο δρόμος, γιατί δεν ήταν για να περνάνε τόσο μεγάλα οχήματα, ήταν κατασκευασμένοι για να περνάνε γαϊδουράκια, άντε και λίγο μεγαλύτερα οχήματα, και ξαφνικά αρχίζουν και περνάνε τριαξονικά. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μεγάλα. Ας πούμε, όπως το ζήτημα τώρα με το λιμάνι. Το Φεριμπότ Γιάννη, ένα λιμάνι πλέον. Ναι. Σε αυτό το λιμάνι, λοιπόν, που εδώ είναι και το μεγάλο θέμα, δεν υπάρχει καθόλου τάξη. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας, δεν υπάρχει κάποιος να ρυθμίζει την κυκλοφορία, γίνεται συνωστισμός. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να περιμένει και μία ώρα για να διασχίσει ένα δρόμο 150 μέτρων. Δηλαδή είναι και εδώ τραγικά τα πράγματα και έχει και μεγάλη ευθύνη και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας, στο οποίο ανήκει και έχει τη δικαιοδοσία για να λειτουργεί σωστά το λιμάνι του Μεγανησίου. Γιατί το λες αυτό, δηλαδή, ναι, γιατί έπρεπε να υπάρχει κάποιος άνθρωπος εκεί στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, και να βάζει σε θέση. Εδώ είναι αυτά που θέλουν να μπουν στο Φεριμπότ. Εδώ είναι για να παρκάρουν, εδώ δεν είναι για να παρκάρουν, εδώ έχει σήμανση, εδώ θα είναι το ταξί, εκεί θα είναι να έκανε αυτό που λέμε χωροθέτηση του λιμανιού. Δεν έχει γίνει καμία χωροθέτηση, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος για να κόβει εδώ πέρα λιμανιάτικα, ας πούμε, διανυκτερεύσεις στα γιότ πάλι, παρότι θα έπρεπε, και οι μόνοι που πληρώνουν στα λιμάνια αυτή τη στιγμή, λιμανιάτικα, είναι οι ψαράδες του Μεγανησίου. Πληρώνουν οι ψαράδες και δεν πληρώνουν αυτοί που έχουν τα γιότ. Δηλαδή έχετε ένα, ξέρω εγώ, 100 μέτρα γιότ, αυτό δεν πληρώνει η δραχμή για να διανυκτερεύσει. Γιατί δεν πληρώνει το. Και ο Βουκαράς ο ψαράς, επειδή πάει να θεωρήσει, ας πούμε, τα βιβλία του στο λιμεναρχείο, παίρνει τα βιβλία, τα πάει κάπου, λέει, εδώ, έχει πληρώσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο από τον Οκτώβριο και αναδρομικά κιόλας. Και λέει, όχι, 30 ξέρω εγώ ευρώ το κάθε μήνα, πλήρωσέ μας αναδρομικά και θεωρούμε και τα βιβλία. Διαφορετικά δεν μπορεί να τα ψαρέψει. Μάλιστα. Δηλαδή είναι
είναι τραγικό πόσα έσοδα χάνονται αυτή τη στιγμή στο Μεγανήσι από τα, από τα κόντερα, από τα κάθε λογής γιότ που διακυτερεύουν στο νησί. Μάλιστα. Και που, πρόσεξε με τώρα, όλο αυτό τον όγκο των σκουπιδιών λοιπόν αυτών των ανθρώπων τον διαχειρίζεται ο Δήμος Μεγανησίου, τον επιβαρύνεται. Τον επιβαρύνεται ο Δημότες του Μεγανησίου. Σωστά. Έτσι, γιατί αυξάνονται, ξέρω εγώ, αυξάνεται ο όγκος, αυξάνονται τα δημοτικά τέλη, αυξάνονται η αποκορμιδή, χωρίς να έχει ουσιαστικά κανένα όφελος. Και να μην εισπράττει τίποτα και από αυτούς που έρχονται και το επιβαρύνουν. Ναι, ναι, ναι. Είναι... Ναι. Δεν ξέρω... Είναι λίγο, αυτό είναι δηλαδή... Να περίμενε κανένα, ας πούμε, αυτό έπειτα από 11 χρόνια μια χρεοκοπημένη χώρα που θα μας βάνε και οι ξένοι, ας πούμε, στη σειρά. Ναι, έτσι. Σωστά. Και θα εισπράταμε και όλα καλά και τέτοια. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το ίδιο χάος υπάρχει. Μάλιστα. Είναι αυτές οι παθογένειες που ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξουν, τουλάχιστον στη νέα εποχή. Αυτό παλεύουμε, ρε Παναγιώτη, το παλεύουμε τώρα τουλάχιστον μια δεκαετία μαζί. Ναι. Έχει αλλάξει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν αλλάζει νοοτροπία αυτό το πράγμα. Και το αποδείξανε. Το αποδείξανε με τον τρόπο που ψηφίσανε στις εκλογές. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Καταρχάς εισήρθανε, για να πούμε και να σχολιάσουμε, ας πούμε, και των εκλογών, εισήρθαν άνθρωποι στο Δημοτικό Συμβούλιο που δεν ξέρουν πού πέφτει το Δημαρχείο. Μπορεί να έχουν πάει να πάρουν, ξέρω εγώ, ένα πιστοποιητικό γέννηση. Γίνεται αυτό να μην ξέρει ένα άνθρωπο τι άποψη έχει, να μην έχει θέση στην πολιτική ζωή του τόπου, να μην έχει πάρει, να μην έχει γράψει ένα άρθρο, να μην έχει πάρει μια πολιτική θέση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα σήμερα. Αυτά πληρώνουμε. Ναι. Αυτό το απολυτικό, αυτό ο γνωστός του γνωστού. Δηλαδή γίνεται να πάρει ψηφίσει ένα γνωστό του γνωστού. Αυτά τα λέγαμε και προεκλογικά, αλλά δυστυχώς, ναι. Και πρόσεξε με, αυτές τις επιλογές λοιπόν θα τις πληρώσουμε αύριο μεθαύριο. Και μετά θα κατηγορούμε αυτούς που ψηφίσαμε. Σήμερα. Σωστά. Πληρώνουμε σήμερα. Γιατί θα μπορούσες να έχεις 5 ανθρώπους που να χαλάγανε από 100 ευρώ ο καθένας και έχεις 100 ανθρώπους που χαλάνε από ένα. Μάλιστα. Τις πληρώνουμε σήμερα. Τις πληρώνουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ναι. Μέχρι πότε πάει η σεζόν σας, φίλε Γιώργο? Πάτε μέχρι... Κοίταξε, θεωρούμε ότι μόλις άρχισε. Πότε θα τελειώσει, πότε θα πάει, ας πούμε, πώς θα είναι το full season, πιστεύω ότι μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου θα πάμε καλά, δεν ξέρω. Μπράβο, μπράβο. Αν και δεν βλέπω, δεν είμαι αισιόδοξος, δεν βλέπω αρκετούς Έλληνες και Ιταλούς. Οι μόνοι που κυκλοφορούν, ας πούμε, είναι Ρουμάνοι, Βούλγαροι, εκεί στη Λευκάδα, και εδώ έχουμε κανένα Αγγλός, ευτυχώς, ψώνει την κατάσταση. Έτσι, αν και με το Brexit και αυτοί είναι λίγο μαζεμένοι. Είναι μαζεμένοι και το μεταξύ έχουμε και το άλλο τώρα πλέον. Ότι κάνει και καύσωνα στην Ευρώπη, γιατί να έρθουν. Κάνουν ηλιοθεραπεία και στα σπίτια τους. Είναι και αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, αισιοδοξώ πάντως ότι πάντα ο Αύγουστος και κρατάει και ο Σεπτέμβριος, αν έχουμε καλό καιρό, ότι θα πάνε καλά. Οι τρύπες του χειμώνα μαζεύονται, γιατί τώρα ο Μητσοτάκης θα μας ρίξει και τη φορολογία, είπε. Οπότε μια χαρά δεν θα είμαστε. Καλά, ας περιμένουν, όλα θα πάνε καλά, ναι. Και, πάντως, δεν ξέρω, υπάρχουν και κάποιες ειρήνες. Δεν ξέρω, εγώ δεν τις εστερνίζομαι σε μεγάλο βαθμό, γιατί υπάρχει μια μεμψημυρία στο χώρο μας. Εντάξει, πούμε, υπάρχει. Εγώ έτσι, και πριν την κρίση το θυμάμαι αυτό. Και πριν την κρίση το θυμάμαι, διότι κοίταξε να δεις τώρα. Και κάποτε υπάρχει μια μερίδα φίλων όπου δούλευαν 3 μήνες και καθόντουσαν τους υπόλοιπους. Εντάξει, δεν γίνεται. Τώρα θα δουλεύεις και λίγο παραπάνω. Οκ, δεν είναι αυτό το. Ξέρεις, ήταν και η εύκολη λύση του έρχεται ο τουρισμός, μια χαρά. Δουλεύω 2 μήνες και μια χαρά μετά. Βόλτες. Δεν είναι έτσι πλέον τα πράγματα και νομίζω, κλείνοντας, ότι ο κόσμος πλέον έρχεται, μπαίνει στο TripAdvisor, αφήνει το αποτύπωμά του, το ηλεκτρονικό, όπως μου είπε ο Μανώλης ο Θερμός, ο πρόεδρος ενός ξενοδόχων, και φυσικά αν δεν υπάρχει αυτό που είπες, μια στρατηγική για το πού θέλουμε να πάμε το νησί, πού θα στοχεύσουμε, τότε οι περιοχές, οι γειτονικές, θα παίρνουν από τη μερίδα μας. Γιατί, κοίταξε να δεις... Θέλω να πιστεύω ότι... και κάνω και έκκληση προς εμάς τους επαγγελματίες να είμαστε φιλικοί, ευγενικοί στον κόσμο, γιατί ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που μας υποστηρίζει και του τουρισμού είναι ανακυκλώσιμο, δηλαδή έρχεται και ξανάρχεται, δεν είναι ίδιοι. Σωστά. Δεν είναι το 60% θεωρώ του τουρισμού της Λευκάδας και του Μεγανησίου
μπορεί να δεν είναι υπερβολή να πω ότι είναι από ανθρώπους που έρχονται και ξανάρχονται και φέρνουν τους φίλους τους και τους γνωστούς τους. Σωστά, σωστά. Άρα λοιπόν πρέπει να στοχεύσουμε εμείς εκεί, να κάνουμε αυτό που κάναμε πάντα και από εκεί και πέρα για τα άλλα οι εκλογές περάσανε τώρα. Δεν μπορούμε να κάσουμε να συζητάμε τι έγινε και τι δεν έγινε. Αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε την ώρα που έπρεπε. Σωστά. Τώρα ό,τι και να θέλουμε δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί σωστά. Έπρεπε να δούμε προγράμματα. Έπρεπε να βάσει αυτό να ψηφίσουμε. Τώρα τι να κάνουμε, ό,τι και να λέμε, έλα, ΜΟΠΑΚ. Θα τα συζητάμε όλα από το φθινόπωρο, θα έχουμε πολλά να πούμε. Θα τα συζητάμε το φθινόπωρο, θα πιάζουν τα πρωτοβρόχια και θα αρχίσουν να λύνουν τα θέματα. Έτσι, έτσι. Πώς έχουν υποστιάσει εκεί πέρα. Εκεί να δεις τι θα φτιάξουμε. Ας σταμάτα. Εκεί να δεις βρώμα. Μην το κάνεις εικόνα τώρα, γιατί είναι τουριστική περίοδος και θα μας πούνε ότι δυσφημίζουμε το νησί. Άστα να τα βλέπουν και να νομίζουν ότι είναι αξιοθέατο. Τέλος πάντων, ευγενική, είπαμε στον κόσμο όσο μπορούμε πρόσφαροι. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Και η γκρίνια πάντα υπάρχει στους Λευκαδίτες. Μάλιστα. Πάντα, μάλιστα. Πάντα. Δεν πρόκειται να τους ικανοποιήσει κανένας ποτέ. Πολύ ωραία. Φίλτατε, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Πήγαινε να συνεχίσεις εκεί πέρα τώρα την ξεκούραση και να δουλέψεις και θα τα λέμε. Σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Θα κάνω ένα ντους στον Παναγιώτη και κατεβαίνω αμέσως. Κατευθείαν. Σου κλέψα μισή ώρα. Τρέχουμε για να κάνουμε. Έτσι. Να μαζέψουμε για το χειμώνα. Έτσι. Σαν τα μυρμήγκια. Έτσι, έτσι. Εύχομαι καλές δουλειές, φίλτατε. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Θα τα πούμε σύντομα. Έγινε. Γιατί όπως λέει και ο Μπέρτο Έμπο, τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Μην νομίζεις. Δεν είναι ακριβώς. Επειδή δεν υπάρχουν ειδήσεις, αλλά επειδή είναι απασχολημένο όλο ο κόσμο και να ασχολείται με αυτές. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια λοιπόν, όντως.